και όλοι αναρωτιούνται τελικά γιατί πάλι διακοπές νερού. Έχουμε απάντηση να δώσουμε. Να αρχίσουμε από το τελευταίο. Καταρχάς, να πω σε λέμε. Παρακαλώ. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι μεγάλο το η κουβέντα που να κάνουμε, αλλά ο Αποσελέμης καταρχάς δεν είναι μόνο αποκλειστικότητα του Δήμου Ηρακλείου, της ΔΕΙΑΗ. Από τον Αποσελέμη εμείς μπορούμε να πάρουμε περίπου 6-7 εκατομμύρια κυβικά. Αυτή είναι η συμφωνία και είναι και μια ορθή συμφωνία, διότι θα πρέπει να ξέρουμε Ηράκλειο. Είμαστε Κρήτη, είμαστε όλοι, ξέραμε. Του χρόνου μπορεί να μην έχουμε σταγόνα νερό όπως έγινε το 2018. Καταλάβατε. Οπότε ο Αποσελέμης αφενός, λόγω της συμφωνίας που έχουν κάνει και με τους άλλους Δήμους και Χερσονήσου και του Νικολάου, θα πρέπει να έχουν υπολογίσει να παίρνουν περίπου το 1 τρίτο κάθε χρόνο. Περίπου δηλαδή 8 με 9, περίπου 8 εκατομμύρια κυβικά νερό. Συνολικά εμείς πρέπει κάτι παραπάνω. Αυτό πράγμα είναι. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Το δεύτερο πρέπει να δούμε ότι ο Αποσελέμης έρχεται στο Ηράκλειο, πάει σε δύο μόνο δεξαμενές, στην Παπατή του Μετόχη και στην Ούλοφ Πάλμε. Δυστυχώς τότε δεν έγινε το δίκτυο να πηγαίνει στα δυτικά προάστια του Ηρακλείου για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και τα δυτικά. Δηλαδή, εμείς παίρνουμε αυτή τη στιγμή 1000 κυβικά την ώρα στις δύο δεξαμενές και αυτό είναι το όριο που μπορούμε να πάρουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε παραπάνω από 1000 κυβικά την ώρα. Άρα, αυτό που αντιλαμβάνομαι όμως είναι ότι τουλάχιστον ως προς την εκδοχή που δίνεται υπάρχει μια υπερκατανάλωση σε αυτές τις περιοχές, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς, κύριε Βουρεξάκη. Δεν είναι ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι είναι. Ενώ δεν είχαμε. Κάτσε. Στις Βασιλιές ήταν κάτι αναμενόμενο. Ήταν αναμενόμενο διότι δεν είναι τυχαίο ότι εμείς περάσαμε την πανδημία, περάσαμε το χειμώνα και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μέχρι πριν 10 μέρες. Και ξαφνικά στις τελευταίες 10 μέρες έχει γίνει πανικός. Έχει γίνει. Γιατί έχουμε υπερκαταναλώσεις. Προφανώς όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μια πρωτοφανή η καλοκαιρία και ζέστη. Ποτέ δεν είχε ξαναγίνει. Τα 750 χρόνια ποτέ δεν είχαμε επί μια εβδομάδα 35-40 μήνα Μάιο. Ναι. Έχουμε όλο τον κόσμο που ήταν μέσα στα σπίτια του όλο αυτό τον καιρό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί το σύστημα να υποστηρίξει. Εκεί έχουμε κάνει προσπάθειες, έχουμε βρει λύσεις. Η λύση είναι σε εξέλιξη, είναι δηλαδή μια γεώτρηση η οποία βρίσκεται στο Γιούχτα και η οποία έχει 400 περίπου μέτρα. Είχαν προχωρήσει μέχρι το Γενάρη. Μετά, λόγω της πανδημίας, σταμάτησε να έρθει ο εργολάβος. Θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα πάλι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας δώσει μια τεράστια ανακούφιση εφόσον βρούμε νερό. Και να κάνουμε και κάποιες άλλες πράξεις, δηλαδή να απομονώσουμε κάποιες περιοχές όπως είναι οι Μεσαπελιές, υδροδοτούνται από τις Βασιλιές. Η Λοφούπολη από τις Βασιλιές. Ένα κομμάτι της Φορτέθας από τις Βασιλιές. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι δύο γεωτρήσεις στις Βασιλιές. Αυτή τη στιγμή 93 κυβικά την ώρα βγάζουν και οι δύο μαζί, οι οποίες για το χειμώνα είναι μια χαρά, δηλαδή είναι αρκετές για την ίδρυψη. Φυσικά για το καλοκαίρι δεν φτάνε. Εντάξει, είναι δεδομένο. Η αλήθεια είναι ότι ποτίζουμε γκαζόν, σπίτια. Η αλήθεια είναι ότι δεν απέλεια γίνεται όμως, κύριε Βουρεξάκη, το αντιλαμβάνεστε νομίζω κι εσείς. Δεν είναι η πρώτη φορά, μήνας Μάιος, έτσι που βιώνουμε όλες αυτές τις. Μα ξεκινήσαμε, κύριε Παπαδάκη, έχουμε ξεκινήσει ήδη γιώτες. Εγώ προσωπικά πέρυσι που ανέλαβα τη ΔΕΙΑΗ, το πρώτο πράγμα που ήταν οι Βασιλιές. Διότι εκεί το είχα δει το πρόβλημα. Ξεκίνησε αμέσως. Δυστυχώς. Ωραία. Άι Γιάννης, και ένα πρόβλημα. Άι Γιάννης 15 ημέρες. Άι Γιάννης 15 ημέρες. Αυτό αναφέρουν τα μηνύματα. Στον Άι Γιάννη υπάρχουν περιοχές, κύριε Βουρεξάκη, που έχουν να δουν νερό 15 ημέρες και στις Μεσαμπελιές 5. Στην οδό Τεγέας χαρακτηριστικά και στην Ευμαθίου. Είναι 5 ημέρες που έχουν να δουν νερό. Δεν είναι στον Άι Γιάννη, είναι Μεσαμπελιές είναι. Είναι και αυτή υδροδοτείται από τις Βασιλιές. Σε αυτή έχουμε κάνει. Είναι στο πρόγραμμα φιλότιμο διότι έχει ένα παλιό δίκτυο. Θα αλλάχτεί μέσα στους επόμενους μήνες. Θα αλλάχτεί, θα πει ένα καινούργιο δίκτυο να υδροδοτείται από άλλη μεριά. Η Ευμαθίου ήταν πράγματι μια περιοχή η οποία έχει κακό δίκτυο. Υδροδοτείται από τις Βασιλιές. Καταλαβαίνετε, δύο τα κακά με αποτέλεσμα οι άνθρωποι και να ταλαιπωρούνται. Αυτό είναι μέσα στο φιλόδημο της Ηλιούπολης, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Ναι. Και θα προσπαθήσουμε να γίνει το επόμενο έργο να γίνει στην περιοχή της Ευμαθίου. Ως προς τον Άι Γιάννη τώρα, επειδή παρακολουθώ καθημερινά, έχουμε κάθε μέρα 90 κυβικά την ώρα που τροφοδοτούμε από το πλειοστάσιο του Άι Γιάννη σε όλες τις περιοχές εδώ πέρα. Είχαμε ένα πρόβλημα στη Φιλωθία, η οποία αποκαταστάθηκε σήμερα, δηλαδή είχαμε από την προηγούμενη Τρίτη Τετάρτη, mm-hmm. έχει τελειώσει και αυτή τη στιγμή το πρόβλημα εντοπίζεται σε κάποιες περιοχές στην Ερμή, καθώς και αυτές που είναι κοντά στο πρώην Πανεπιστήμιο, ξέρετε, κοντά στην κατάσταση του Πανεπιστήμιου, είναι Καρδίτσης είναι. Καταλάβατε. Κάνουμε προσπάθειες, έχουμε και μεγάλες καταναλώσεις. Δυστυχώς, προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι το σύστημα δεν μπορεί να, όπως είναι τώρα τουλάχιστον, δεν μπορεί να υποστηρίξει παραπάνω νερό. Το έχουμε κάνει δεκάσεις σκέψεις, έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο και με τους υπηρεσιακούς
Και βρε, η μία λύση είναι να τροφοδοτήσουμε τον Άγιο Γιάννη από τη Φορτέτσα. Θέλει ένα μικρό δίχτυο Ολοφπάλμε Φορτέτσα να γίνει. Εκεί πάει, δηλαδή, πάει όπως λέμε στην Ολοφπάλμε, ναι. Για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τα ψηλά του Άγιο Γιάννη. Άρα να φανταστώ ότι εφιστάται τουλάχιστον την υπομονή σε πρώτη φάση, γιατί δεν... αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα αλλάξει κάτι άμεσα και στις περιοχές του Άγιο Γιάννη, αλλά και στις Μεσαμπελιές, κάποιες περιοχές που δεν έχουν νερό, δεν θα αλλάξει άμεσα. Δεν θα αποκατασταθεί. Πιστεύω, να σας πω κάτι. Χρειάζεται να παρακαλέσουμε και τους δημότες, ναι, να είναι λίγο πιο οικονομικοί στην κατανάλωση του νερού. Παρακαλώ, εγώ διότι το δίκτυο δουλεύει κανονικά. Πέσαν κάποια προβλήματα στις βασίλισσες ότι είχαν χαλάσει οι γεωτρήσεις. Φέτος δεν έχουμε το πρόβλημα. Δουλεύουν κανονικά και οι δύο γεωτρήσεις. Και στον Άγιο Γιάννη δουλεύει κανονικά όλο το δίκτυο. Δεν είναι δηλαδή αυτό που συνέβη και δεν συνέβη λόγω βλάβης. Ήταν ότι το σύστημα δεν μπορούσε να υποστηρίξει αυτές τις καταναλώσεις. Μάλιστα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Αλλά έχουμε μέρη πραγματικά. Να πείτε καμιά φορά αυτά πρέπει να γίνονται πριν. Έτσι, έχετε δίκιο ότι καμιά φορά αυτά πρέπει να τα κάνει πριν συμβούνε. Αλλά τώρα που έγινε αυτή η κατάσταση δημιουργήθηκε. Να δώσουμε 2-3 λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την περιοχή του Άγιο Γιάννη. Είναι πιο εύκολο του Άγιο Γιάννη. Είναι το άλλο, παίζουμε τώρα να δούμε αν τυχόν είμαστε τυχεροί και βρούμε νερό εκεί πέρα στις Βασιλιές. Οπότε μια γεώτρηση περίπου 56 κυβικά θα δώσει μια πολύ, μάλιστα, μεγάλη λύση για την περιοχή του Βασιλιού Σιλάμου και όλες αυτές τις περιοχές ευρύτερες. Κύριε Βουρεξάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ελπίζω τουλάχιστον να ανακουφίσαμε με αυτά που είπατε τουλάχιστον και αναφερθήκατε σε όλους τους πολίτες. Όχι, οποίοι... κάνουμε προσπάθειες, ειλικρινά, όχι στη ΔΕΗ. Γιατί είναι δύσκολη. Πιστεύω... Δύσκολη περίοδος, δύσκολη περίοδος για όλους. Ναι, ναι, αντιληφθεί κανείς, όπως είπαμε, έτσι, και το υγειονομικό κομμάτι πρώτον και δεύτερον τις ανάγκες που μπορεί να έχουν οι οικογένειες. Εμείς κάψονε παπαδάκι. Πού το πάμε. Κουμαντάκι, κύριε Βουρεξάκη. Α, κουμαντάκι, συγγνώμη. Θυμάμαι, φοβόμαστε που στην περίοδο τη. Μέσα στο Μάρτιο, που ήταν και στα Απριλίου, πραγματικά εκεί τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά. Και τώρα, τις τελευταίες 10 μέρες, πραγματικά δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Βουρεξάκη, όπως και να έχει, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα παρακολουθούμε το ζήτημα και ενδεχομένως να σας ξαναενοχλήσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας.